Στη συνεδρίαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις αρχές Μαρτίου στην Κολωνία, 7 ευρωβουλευτές συναντήθηκαν προκειμένου να αναζητήσουν τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για χώρες που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες, όπως η προσφυγική κρίση, και λαμβάνουν δράσεις πάνω από τις δυνατότητές τους. Η πρόταση στην οποία καταλήξαν μετά από μία σειρά συναντήσεων είναι να βοηθήσουν κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα ποσά που δεν χρησιμοποιούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνουν σε αυτόν και θα χρησιμοποιούνται για έκτακτες περιστάσεις αντί απλά να διαγράφονται, δηλώνει η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πρωτοβουλία που λάβαμε 7 βουλευτές, 7 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 7 ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες, από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες, και την Ελλάδα φυσικά, που συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ, με στόχο να μην ζητήσουμε επιπλέον χρήματα από τις χώρες μέλη, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα είχε καμιά τύχη, αλλά συγχρόνως να αξιοποιήσουμε χρήματα που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, δεν διατίθενται και κάποια στιγμή απλώς εξαφανίζονται. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν ζητείται ποτέ από τα κράτη-μέλη που ήταν υποχρεωμένα να τα καταβάλουν, να τα καταβάλουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ήταν μια πρωτοβουλία που στόχο είχε να αντιμετωπιστούν οι πολύ μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως να μην ανέβει το ταβάνι του προϋπολογισμού, δηλαδή να μην ανέβει το βάρος για τις χώρες που συνεισφέρουν. Η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται πως πια πέρασε από το επίπεδο των 7, μεταξύ μας δηλαδή και μετά τις πολλές συζητήσεις που κάναμε και τις πολλές επαφές, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υιοθέτησε αυτή την πρότασή μας. Τι στόχο έχει αυτή η πρωτοβουλία, να την εξηγήσω λίγο. Πρώτα απ' όλα, κάθε χρόνο περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεσμεύονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξοδεύονται. Και αυτό γιατί οι σκοποί για τους οποίους δεσμεύονται δεν υλοποιούνται. Έτσι αυτό το ποσό χάνεται. Δεν καταβάλλεται από τα κράτη-μέλη που ήταν να καταβληθεί ως συνεισφορά στον προϋπολογισμό και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε το ποσό αυτό το οποίο δεσμεύεται να παραμένει στον προϋπολογισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για έκτακτες ανάγκες. Η υπαριθμόν ένα έκτακτη ανάγκη είναι το προσφυγικό και υπαριθμόν μια χώρα που ζητά την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ελλάδα. Είναι ένας συλλογισμός που έχει βάση, είναι ένας συλλογισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Κομισιόν, η οποία αναζητά τρόπους να μην αυξήσει τον προϋπολογισμό και συγχρόνως να ενισχύσει τις χώρες που αναλαμβάνουν δράσεις για το προσφυγικό πέρα από τα όρια τους.